Καλησπέρα σας. Μελιοπύρου. Αλλά δεν τα θυμάμαι όλα. The next. The next, please. Λοιπόν, τουαλέτα, εδώ θα κάνουμε μαζί. Excuse me. Δεν σ' αγαπάμε. Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν ήταν ανάγκη. Είναι επιθυμία. Είναι λίγο, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χειρότερη από τον κύριο Βασίλη έγινε. Και μετά από 7 χρόνια ξανά στη σκηνή. Αυλαία και πάμε. Και τραγουδάμε και χαιρόμαστε και περνάμε υπέροχα. Έχουμε καινούριους κοντά μας. Έχουμε τον κύριο Γιάννη, έχουμε την Άνδρα, έχουμε τον Δημήτρη. Έχουμε καινούρια παιδιά. Πρέπει να διορίσουμε έναν υπεύθυνο της παράστασης και επάξια το παίρνει η Νύφη τον τίτλο. Είναι η δεύτερη φορά που παίζω στη λαϊκή σκηνή. Και θα πάμε πολύ δυνατά. Ευχαριστώ πολύ τη λαϊκή σκηνή που μου δέχτηκε στην οικογένειά και εις ανώτερα. Εγώ είμαι επί του μακιγιά. Γιατί δεν έχω το ύψος. Τρελαίνομαι με τα παξιμαδάκια. Την πρώτη φορά το καταφέρνω και το τρώω. Τη δεύτερη γίνεται χαμός. Με σπρώχνει, τη σπρώχνω, παίρνω και εγώ την τζάντα μου και φεύγω. Λοιπόν, εσύ τε, όσο έχω κάνει φάντασμα. Εντάξει, είμαστε. Να φύγω. Ναι, φύγε. Αχ, Βαγγέλη μου, φοβάμαι εγώ. Φοβάμαι τα φαντάσματα. Ναι, μην μπουν ενθουσιασμένοι με την σκηνοθέτητά μας. Τρελαίνομαι δηλαδή. Μας δίνει τέτοια ζεστασιά. Και είναι το κάτι άλλο. Δεν έχω λόγια να πω τίποτα. Δηλαδή μην είσαστε χαλαροί σήμερα. Πρέπει να είσαστε δύο φορές πάνω από αυτό που κάνατε χτες. Ο Γιώργος είναι ο μεγάλος. Εγώ πρέπει να προετοιμαστώ για το θάνατο της γυναίκας. Παίρνω τα 25 ρούβλια, παίρνω και το αγαλματάκι με το τσουτσούνι όρθιο. Τα κονομάω χοντρά που λένε. Ευχαριστώ τη λαϊκή σκηνή Άνδρου, τον κύριο Γιάννη Δεγαήτη και την κυρία Άνδρη Θεοδότου, σαν Κατερίνα Κολυδά. Σαν όλια θα με δείτε στο έργο «Το παράξενο ζώο αυτό ο άνθρωπος». 4 χρόνια που ξανά είμαστε εδώ και παίζουμε θέατρο και είμαι και ο Αριστίδης από τα κάνει μαντάρα. Αυτό μου ταιριάζει περισσότερο. Δεν το έχω καθόλου με τα λόγια. Ο Ματιός διάβαζε τα νεκρόσημα και περνάμε πάλι αυτή την ωραία εμπειρία. Όλοι μαζί παρέα, με καινούργια άτομα, καινούργιους καθοδηγητές, καινούργιους σκηνοθέτη. Θα το ζήσουμε πιστεύω έτσι καλά όλο αυτό το συναίσθημα, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό που ζούμε και αξίζει κάθε κόπο και κάθε ζόρι και κάθε στεναχώρια, αξίζει. Όχι μόνο αυτό που γίνεται στη σκηνή, αλλά κυρίως αυτό που γίνεται εδώ με όλους, αυτό που μοιραζόμαστε. Και νομίζω ότι μας ενώνει, μας κάνει να νοιαζόμαστε ένας για τον άλλο και να αγαπιόμαστε πιο πολύ. Και θέλω να ευχηθώ η ομάδα μας να συνεχίσει να υπάρχει για πολλά χρόνια, να μπουν νέα άτομα μέσα και να είμαστε πάντα αγαπημένοι και δυνατοί και να ανεβάζουμε ωραίες παραστάσεις. Αυτά. Εύχομαι λοιπόν στη λαϊκή σκηνή καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα για την ευκαιρία που μου δώσαμε να τους βοηθήσω έστω και λίγο και να είναι πάντα χαρούμενοι, υγιείς και να χαρίζουμε στον κόσμο εδώ τη Σάνδο, στον τόπο τους, τέτοιες χαρούμενες στιγμές όπως σήμερα με τον Τσέχοφ, αυτό το παράξενο ζώο.